Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρεφαζάνη, τον πρόεδρο της ΛΑΕ. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χαρά μας, τιμή μας. Παλιές γνωριμίες, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και αρκετά μηνύματα εδώ από τον κόσμο, τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταφέρουμε δυστυχώς. Ναι. Κύριε Ρεφαζάνη, τώρα, ήταν πριν από λίγα 24 ώρα εδώ ο πρόεδρος Πούτιν. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Εσείς από το παρελθόν γνωρίζουμε ότι είχατε κάποιες προνομιακές σχέσεις και προσωπικά έτσι, με τη Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν. Το δικό μου ερώτημα είναι, αν την εποχή που ήσασταν κυβέρνηση και εσείς συμμετείχατε στην κυβέρνηση και μάλιστα ως κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης, της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και ακούγαμε τότε διάφορα πράγματα. Ακούγαμε για δισεκατομμύρια τα οποία θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα κλπ. Τι δεν έγινε τότε που θα μπορούσε να γίνει και να αλλάξει την πολιτική της Ρωσίας απέναντι στην Ελλάδα και βεβαίως και τη μοίρα της χώρας μας σε σχέση με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Γιατί είδαμε τον κύριο Πούτιν σε μια πάρα πολύ καλή έτσι, συνεργασία και σχέση και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Παυλόπουλο σε επαφές που είχε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Και πώς κρίνεται βασικά και την αφήξή του. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να είχε συμβεί τότε. Ναι. Τα φαινόμενα καμιά φορά απατούν. Για πέστε μας λοιπόν. Η επίσκεψη Πούτιν, δυστυχώς για τη χώρα μας, ήταν μια υποβαθμισμένη επίσκεψη. Αφόρητα υποβαθμισμένη. Ήρθε εδώ στην ουσία ο Πούτιν για ορισμένες ώρες. Για δύο μέρες ήρθε. Όχι για δύο μέρες. Ορισμένες ώρες ήρθε στην Αθήνα. Στην ουσία ο Πούτιν πήγε στο Άγιο Όρος και παρεπιπτόντος πέρασε και από την Αθήνα. Ο βασικός του προορισμός ήταν το Άγιο Όρος. Στα χίλια χρόνια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την σημερινή, για τη σύγχρονη Ρωσία, όπως και γενικότερα το Άγιο Όρος, το έχει πολύ ψηλά στην εκτίμησή της και το αναδεικνύει, προσέξτε αυτά γιατί έχουν σημασία που σας λέω, το αναδεικνύει η Ρωσία το Άγιο Όρος ως παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο και θρησκευτικό σύμβολο. Και από αυτήν την άποψη δίνει μεγάλο βάρος στην παρουσία της στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος. Και αυτό προκαλεί, αν θέλετε, πάρα πολύ έντονα την εχθρότητα της Δύσης και την αντιπαλότητα της Δύσης. Η Ρωσία θέλει να κάνει το Άγιο Όρος κάτι ευρύτερο, με μια παγκόσμια σημασία. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Ωραία, το κρατάμε. Αυτό όμως δεν είναι θετικό στοιχείο για μας. Μπράβο. Και τι θα μπορούσε να είναι θετικό στοιχείο. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν βλέπω αρνητικά και αυτό. Και λέω τι θα μπορούσε να είναι. Λέω τι προσπαθεί η Ρωσία. Αυτό, ναι. Αυτό νομίζω ότι εμείς μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Τότε, και να έχουμε, λοιπόν, να τότε, έχουμε λοιπόν, μια συνέργεια τότε με τη Ρωσία σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνη. Σε μια λογική συνεργασίας, φιλίας, ειρήνης. Γιατί τέτοια μηνύματα εκπέμπονται από και από το Άγιο Όρος, αλλά και από τις δύο χώρες μπορούν να εκπέμπουν, τα οποία λοιπόν, μπορούν να παίξουν ένα ευρύτερο ρόλο. Άρα ήρθε εδώ τότε, μια στιγμή. Λοιπόν. Μην με διακόπτετε, γιατί για να σας λέω ερώτημα, πράγματα όμως τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και μπορώ να απαντήσω σε εύκολα ερωτήματα. Αν είναι εύκολο, απαντήστε το. Λοιπόν, επομένως, παρεπιπτόντως ήρθε στην Αθήνα. Στην ουσία ήταν ένα τετράωρο. Ανέβασε όμως λίγο την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τετράωρο επίσκεψη με δύο συναντήσεις μονάχα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση υποβάθμισε αυτήν την επίσκεψη. Αυτή την επίσκεψη έπρεπε να την αξιοποιήσει η κυβέρνηση για να της δώσει μια άλλη ευρύτητα. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να, νομίζω ότι από τη ρώσικη πλευρά ζητήθησαν πράγματα τα οποία θα δίνουν άλλη διάσταση στην επίσκεψη. Νομίζω, δεν είμαι ο αρμόδιος για να ενημερώσω επί τον σχεδιασμό της ρώσικης πλευράς, αλίμονο, αλλά έχω πληροφορίες οι οποίες είναι αρκετά έγκυρες ότι ο Πούτιν ζήτησε να κάνει μια επίσκεψη στην Κεσαριανή και να αποτίσει φόρο τιμής στους εκτελεστέντες εκεί και να δώσει ένα ευρύτερο αντιφασιστικό μήνυμα. Άλλωστε, πέρσι γιορτάσαν τα 75 χρόνια
από τις αντιφασιστικής νίκης, τα 70 είναι, πόσα είναι. Mm-hmm. Ταυτόχρονα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν προτάθη στον Πούτιν να μιλήσει από το βήμα της Βουλής. Εδώ έρχονται πολλοί δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Πολλοί ηγέτες χώρες υποδέστερων χωρών. Ναι, δεν ήταν επίσημη επίσκεψη. Υποδέστερων εννοώ, δεν τις υποτιμώ, εννοώ με την έννοια της δύναμης και της πληθυσμιακού βάρους και οικονομικού και στρατιωτικού βάρους. Και πολιτικού. Λοιπόν, και τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Όπως θα είδατε επίσης, δεν υπήρχαν συναντήσεις μεταξύ υπουργών. Ενώ έφερε υπουργούς, δεν έγιναν συναντήσεις για επιμέρους θέματα. Όπως θα είδατε επίσης, οι συμφωνίες που υπογράφηκαν ήταν αέρας κοπανιστός. Ήταν από αυτές τις συμφωνίες που προσφέρει συγγνώμη, η Ρώσικη. Προκαλείτε όμως. Η Ρώσικη, μια στιγμή. Η Ρώσικη, θα σας πω. Μια στιγμή να ακούσετε. Αλλά απαντήστε και στο ερώτημα. Για να σας απαντήσω το ερώτημα, πρέπει και εμένα να με αφήνετε να σας πω πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και δεν έχουν λεχθεί. Αν είχαν λεχθεί, δεν τα έλεγα. Λοιπόν, τέτοιες συμφωνίες που υπογράφηκαν έχει η Ρώσικη γραφειοκρατία στο σιρτάρι τις πάμπολες. Με βαρύγδουπους τίτλους, αλλά δεν έχουν περιεχόμενο. Γι' αυτό μίλησε ο Πούτιν και είπε κάποτε πρέπει να φτάσουμε σε συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα στις συμφωνίες μας. Δώσει διεκδικεί, δεν διεκδικεί διοργανισμούς. Είναι άλλο αυτό, αυτό είναι άλλο. Άλλη στάξη πρόβλημα. Εγώ δηλαδή μιλάω για συνεργασία. Εμείς του επιβάλλαμε το πρόγραμμα. Ή ο κύριος Πούτιν είχε προσδιορίσει τι θα έρθει να κάνει εδώ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ήθελε να περάσει αυρόχης ποσή την επίσκεψη στα χαμηλής πτήσης για να μην ενοχλήσει τον υπερατλαντικό παράγοντα. Άλλωστε ξέρετε ότι ο κύριος Παπάς πριν από λίγες εβδομάδες είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί καθησύχασε ότι η επίσκεψη Πούτιν θα είναι μια ανώδυνη επίσκεψη. Τώρα θα μας πείτε τι χωρίς βάρος και χωρίς σία. Θα μας λοιπόν, πείτε τι είχατε εξασφαλίσει εσείς. Απαντήστε και στο εύκολο ερώτημά μου. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να το ξέρατε. Το ξέρουν πάρα πολλοί. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, απαντήστε. Λοιπόν, είχαμε διακρατική συμφωνία κάνει, η οποία αφορούσε την κατασκευή αγωγού, έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς στον κόσμο, με ρώσικο φυσικό αέριο. Αυτή τη συμφωνία την είχα υπογράψει εγώ και ο Νόβακ. Συνόδευε ο Νόβακ τον Πούτιν τώρα, είναι υπουργός ενέργειας. Εγώ και ο Νόβακ στην Πετρούπολη και ήταν βαρύνουσα σημασίας. Και από αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα θα είχε ένα πολύ μεγάλο όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, διότι χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ θα είχε το 50% από ποιες χώρες αυτό, της διαχείρισης. Από ποιες χώρες θα πάνε. Θα παίρνει Τουρκία, Ελλάδα. Η Τουρκία έχει συμφωνήσει. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνεννόηση. Αλλά, αλλά υπήρχε και στα μαχαίρια, το έριξε το. Ακούστε. Σε αυτό το θέμα είχα προτείνει εγώ και τελικά είχαν αποδεχθεί ότι ένας αγωγός δεν είναι ανάγκη να ξεκινάει με τη σειρά διέλευσης των χωρών. Δηλαδή, Μαύρη Θάλασσα, μετά Τουρκία, μετά Ελλάδα και ανάλογα θα πήγαινε Ιταλία μάλλον. Αλλά θα μπορούσε να πάει και από Σκόπια και τα λοιπά προς Κεντρική Ευρώπη. Οι αγωγοί μπορεί να ξεκινήσουν και αλλιώς. Μπορεί να ξεκινήσει και από την Ελλάδα ο αγωγός. Εδώ στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται να σκάβεις. Υπεγράφει συμφωνία για τον αγωγό αυτό. Διακρατική συμφωνία. Διακρατική συμφωνία. Η οποία τι έγινε τελικά. Πάγωσε. Μπήκε στο ψυγείο γιατί η Ελλάδα ψήφισε μνημόνιο. Και μνημόνιο δεν είναι μόνο η πολιτική υποδούλωση. Το μνημόνιο, οικονομική υποδούλωση, το μνημόνιο είναι κυρίως πολιτική υποδούλωση. Το μνημόνιο είναι Ελλάδα, ευρωατλαντικό οικόπεδο. Υπάρχει αυτή η συμφωνία που μιλάμε. Επέστρεψε η Ελλάδα στην Αμερικανονατοϊκή κατοχή. Ποτέ. Εδώ η Ελλάδα αυτή την ώρα. Έφυγε ποτέ. Εκεί πήγαμε να. Πού ήταν η ηγέτη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρώτη φάση προσπάθησε να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Να δώσει υπόσταση σε αυτή τη χώρα.
και να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο εθνικής ανεξαρτησίας. Αυταπάτη ήταν για τον Τσίπρα. Όχι για την Ελλάδα, όχι για τον ελληνικό λαό. Όχι ειλικρινά. Όχι για τον ελληνικό λαό. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά, σαν χώρα. Εσείς είστε Κεφαλονίτης. Και είστε και πατριώτης. Αν εσείς, μπορούσαμε, ναι, μπορούσαμε. Έστω και δια ερωτήματος, λέτε ότι είναι αυταπάτη να έχουμε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Τι την είχαμε ποτέ, μια στιγμή να είμαστε προσγειωμένοι. Ναι. Πότε την είχαμε. Εγώ, και με τα πόδια στα τέσσερα που λέτε εγώ. Είπα. Και ο καμένος να μακάρει να γίνει. Ποτέ. Μπορεί να το πετύχουμε. Ναι, μια στιγμή. Ή και ποια χώρα ευρωπαϊκή είναι ανεξάρτητη. Μια στιγμή γιατί σας ανοίγει όρεξη όποτε έχετε μέναν. Δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν. Η Ελλάδα βεβαίως δεν ήταν. Γιατί ακούμε και πράγματα που δεν έχουμε ξανακούσει. Δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητη η Ελλάδα. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι υποκατοχή και να μην είσαι ανεξάρτητος. Εδώ έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτή την ώρα η Ελλάδα, αυτά τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα είναι υπό την γερμανική οικονομική μπότα και κάτω από την αμερικανονατοϊκή πολιτικοστρατιωτική κατοχή. Βρίσκεται ως οικόπεδο το οποίο το διαχειρίζονται και το επιβάλλουν πολιτικοί. Και ποιοι το επιβάλλουν? Αυτοί που σας είπα, οι δύο άξονες που δουλεύουν και περνάνε μέσα από ένα υπαλληλικό πολιτικό προσωπικό το οποίο δεν φέρνει αντιστάσεις. Εμείς ανοίξαμε δρόμο. Ανοίξαμε δρόμο με τη Ρωσία. Συγγνώμη, και μου επιτρέπετε. Κάναμε και μια άλλη συμφωνία. Κάναμε και μια άλλη συμφωνία που δεν την ξέρετε. Να σας πούμε και την άλλη είχατε συμφωνία. Είχατε τη σύμφωνη γνώμη και των χωρών των ενδιάμεσων για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Σας είπα ότι αυτό, μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από το ελληνικό έδαφος και το είχαν αποδεχθεί. Διότι τους είπα. Η Τουρκία το έχει υποδεχθεί, ας πω αυτό. Όχι. Η Ρωσία. Ναι, εμείς με τη Ρωσία πρώτα συμφωνούμε. Λέω, υπάρχουν και ενδιάμεσες χώρες. Αν συμφωνήσανε. Πας και λες. Τώρα φάγαμε όλη τη συζήτηση με τα ρωσικά. Όχι, θα μας λέτε. Πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ, ας πούμε, έμαθα σήμερα ότι η Ρωσία έθεσε αιτήματα όπως το να πάει ο Πούτιν στο σκοπευτήριο, που το ακούω πρώτη φορά, δεν το έχω ξανακούσει, ή οπουδήποτε αλλού, και εμείς τους λέγαμε όχι. Αυτό κατάλαβα. Στις δικές μου πληροφορίες. Ότι ρωτούσε η ρωσική διπλωματία, ζητούσε πράγματα και εμείς τους λέγαμε όχι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο να είναι τόσο υπόδουλη και η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, οι εκδότες μάλλον, ώστε δεν αναρωτηθήκανε κανένας. Ρε παιδιά, έρχεται ο πρόεδρος Ρωσίας. Από το μεσημέρι μέχρι το βραδάκι θα πάει η επίσκεψη. Δύο ανθρώπους θα δει. Γιατί δεν δίνουμε μια άλλη διάσταση στο ταξίδι? Και δεν είναι ούτε καν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί περιορίστηκε το ταξίδι σε τόσες λίγες ώρες? Και γιατί δεν ανοίξαμε και άλλους ορίζοντες και άλλους τομείς συνεργασίας. Να, κάτι, να τα πάρουμε έναν. Ναι. Ο κύριος λοιπόν, Πούτιν, δεν ρωτήσανε. Ξέρετε γιατί. Δεν είχε επισκεφθεί. Γιατί, μια στιγμή. Δεν χώρα, ρωτήσανε γιατί. Όλο αυτό το καιρό που είναι σε κρίση στην Ευρώπη. Ναι. Διότι θεωρούν δεδομένο την Ελλάδα. Και θεωρούν ότι ενοχλούν με αυτές τις ερωτήσεις. Και ενοχλούν όχι την κυβέρνηση. Ενοχλούν τα υπερατλαντικά αφεντικά. Ενοχλούν τους Γερμανούς και οι δαιμόνες. Αυτή είναι η σημερινή Ελλάδα και γι' αυτό δεν μπορεί να πάει μπροστά. Αν ήθελε ο κ. Πούτιν θα το δεχότανε. Γιατί να πει ότι εγώ δεν έρχομαι. Εγώ θέλω να καθίσω. Εγώ αν δεν κάνω αυτά. Ο Πούτιν. Να το επιβάλλαμε εμείς το πρόγραμμα. Όχι, δεν το επιβάλλεις κανένα πρόγραμμα. Λοιπόν, το πρόγραμμα συμφωνείται. Και σου λέει, εγώ μετά από 10 χρόνια ξαναεπισκέφτομαι την Ελλάδα, πάω στο Άγιο Όρος. Είναι μια ευκαιρία να πάω στην Αθήνα. Κάνω μια επίσκεψη αυροφροσύνης. Ξέρω ότι έχει ελάχιστο περιεχόμενο, δεν έχει μεγάλο αντίκρισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει που πάω σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, την ώρα που με έχουν εντελώς απομονωμένο, κάνω μια επίσκεψη η οποία έχει γι' αυτόν θετικό χαρακτήρα. Γιατί να μην την κάνει? Στους στόχους της ΛΕΕ. Ναι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ετοιμάζεται κάποια κίνηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Βεβαίως θα καταθέσουμε μέσα στην εβδομάδα, την έχουμε έτοιμη, μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε ποια σημεία δηλαδή? Για την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό το μέγα σκάνδαλο, μέσω του οποίου η Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο, απόλυσε πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε μία νύχτα.
πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάσανε 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα ασφαλιστικά ταμεία, το αντίστοιχο ποσό που αφαιρείται, που αφαιρείται από τις συντάξεις τώρα. 2 δισεκατομμύρια ζητάνε, τα δωρήσανε αυτά στους τραπεζίτες από τα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως χάσανε πολλά δισεκατομμύρια οι μικρομέτοχοι. Έγιναν ανακεφαλαιοποιήσεις με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ξέρετε σε ποια τιμή? 0,003. Αυτή ήταν η τιμή της αύξησης μετοχικού, η αρχική εκκίνηση της τιμής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι έδινε κανείς ένα λεπτό, αν το βρει πουθενά το ταμιφθεί, αν βρει, και έπαιρνε 3 μετοχές Πειραιώς και του δίνανε και ρέστα. Αυτό είναι το έσχος, για το οποίο δεν μίλησε κανένας. Εγώ έκανα επιστολή, προσωπική επιστολή, την υπέγραφα, προς όλους τους αρχηγούς των εντιβουλή κομμάτων. Και τους έλεγα, τους εξηγούσα ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα τεράστιο σκάνδαλο και τους παρακινούσα, τους προέτρεπα, λέω, κάντε μια προσπάθεια για να γίνει μια εξεταστική επιτροπή για αυτό το θέμα. Να διερευνηθεί. Άκρα του τάφου σιωπή. Και οι τράπεζες με αυτόν τον τρόπο έχουν περάσει στα funds. Οι τράπεζες με αυτή την ανακεφαλαιοποίηση πέρασαν στα funds. Στα κερδοσκοπικά κεφάλαια. Και τώρα τι γίνεται? Τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, αφού πήραν τζάμπα τις τράπεζες, και να σας πω το έγκλημα που έγινε, ενώ έβαλε λεφτά το δημόσιο, θα μπορούσε να κρατήσει πάλι την πλειοψηφία. Τι έκανε όμως? Το 75% των χρημάτων που το έβαλε, αντί να το βάλει σε κοινές μετοχές, το έβαλε σε ομόλογα. Μετατρέψιμα ομόλογα. Για να επιτρέψει με 5-6 δισεκατομμύρια να πάρουν και τις 4 συστημικές τράπεζες τα φαν τσάμπα. Δηλαδή μιλάμε για σκάνδαλα τα οποία είναι ανήκουστα. Και όμως δεν ήταν καλή. Τι έγινε? Πήραν τα φαντς. Πήραν τα φαντς. Πήραν τα φαντς. Βεβαίως. Σημειώσουμε αυτή. Πήραν τα φαντς οι τράπεζες. Ακούστε. Πήραν τα φαντς οι τράπεζες. Πήραν τα φαντς οι τράπεζες. Και τώρα. Με το ένα χέρι πήραν τις τράπεζες. Με το άλλο. Τα δίνουν στα φαντς τα δικά τους. Ως κόκκινα δάνεια. Και μάλιστα δεν δίνουν μόνο τα κόκκινα, δίνουν και τα πράσινα δάνεια. Δηλαδή περνάνε στην κερδοσκοπία όλη την ιδιωτική περιουσία. Όλη την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Πείτε μου μια χώρα που να έχει δώσει τις τράπεζες, όλες τις τράπεζες, σε ξένα κερδοσκοπικά χέρια, να έχει περάσει στα ξένα κερδοσκοπικά χέρια όλη τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας και να έχει φτιάξει ένα υπερταμείο που να το διαχειρίζονται οι ξένοι και να έχει περάσει όλο τον εθνικό της πλούτο για 99 χρόνια. Στρατό κατοχής Μάκη Κουρίνα είχαμε στην Ελλάδα, δεν θα τολμούσε να τα κάνει αυτά. Στρατό κατοχής. Και όμως γίνονται κατά το ανυποψία στα βλέμματά μας. Αυτή είναι η θλιβερή τραγική πραγματικότητα. Γι' αυτό θα φύγουν νύχτα αυτοί που κυβερνάνε. Αριστερά όμως είναι αυτή. Αριστερά. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αυτό το λέει η δεξιά για να δυσφημίσει την αριστερά. Διότι τον εαυτό της πρέπει να βλέπει η δεξιά σε αυτή την κυβέρνηση. Η δεξιά πρέπει να βλέπει τον εαυτό της στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ήμασταν μαζί, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Πώς τράβωσε το αποφασίζουμε να πάμε κάπου. Και σας κατηγορούν. Και βλέπετε ότι ενώ αποφασίζουμε να πάμε, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο, στα 100 μέτρα. Μήπως ο Βαρουφάκης δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και οδήγησε σε αυτήν την εξέλιξη? Και σας κατηγορούν ότι εσείς ως ΛΑΕ. Κύριε Πρόεδρε, ο Βαρουφάκης δεν έκανε κάτι μόνος του. Μαζί ήταν. Πάντοτε συνεννοείται με τον Τσίπρα. Είχε την κάλυψη του Τσίπρα και κάθε μέρα. Γιατί το κλείνει ένα μήνα? Εγώ του είπα, κάνανε διαπραγματευτικό τουρισμό οι άνθρωποι. Τον ξανακάνανε και δεύτερη φορά τώρα. Διαπραγματευτικό τουρισμό. Σας κατηγορούν ότι στελέχη της ΛΑΕ σε όλη την Ελλάδα είναι αυτά τα οποία δεν επιτρέπουν σε υπουργούς και βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε σε δημόσιες συγκεντρώσεις, να τοποθετηθούν, να μιλήσουν, ότι τους αποδοκιμάζουν. Ότι είστε δηλαδή πρωτοστατείτε σε αυτό το κύμα διαμαρτυριών όπου υπάρχει σε διάφορα σημεία της χώρας, όπου εμφανίζονται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Εσείς αυτές τις κινήσεις τις επικροτείτε, τις αποδοκιμάζετε, ποια είναι η άποψή σας? Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που λένε. Τα έχετε ακούσει, διότι, έτσι, διότι, διότι στη Βουλή, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είχα δεχθεί άνευ προηγουμένου προπυλακισμούς και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και από τις Νέες Δημοκρατίες. Υπό τα σιωπηρά βλέμματα του Προέδρου της Βουλής Πετσάλνικου, δεν είχε υποστεί κανένας αυτό το μαρτύριο στη Βουλή, ύβρις και προπυλακισμούς, διότι με κατηγορούσαν ως κοινοβουλευτικό τότε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρωτοστατώ εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ για να πηγαίνουμε και να γιουχάρουμε και να μποϊκοτάρουμε τις συγκεντρώσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, των υπουργών του ΠΑΣΟΚ κτλ. Λοιπόν, λέγανε αλήθεια? Τίποτα δεν ήταν αλήθεια από αυτά. Ούτε το δαχτυλάκι του δεν κουνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις αντιδιαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που λέγανε. Δικοί τους άνθρωποι και ψηφοφόροι πηγαίνανε. Ο κόσμος πηγαίνει εξαγριωμένος. Δεν μπορεί να βγει σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να αναγνωριστεί βεβαίως. Γιατί αν είναι επαρχία της Κέρκυρας στην Αθήνα, να τον ξέρουν, εντάξει. Αλλά αν πάει στην επαρχία του, θα δείτε τι γίνεται. Δεν του τρένουν λουλούδια. Δεν του πάνε λουλούδια. Λοιπόν, βλέπετε την επόμενη μέρα, λέει. Και σε σχέση, με την κυρία Κωνσταντοπούλου που κάνει το δικό της πολιτικό εγχείρημα, θα ήθελα να μου πείτε. Αν θα συνεργαστείτε, αν θα πάτε μαζί. Με χαρά τους. Βεβαίως εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε. Βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε. Ναι. Και βεβαίως εμείς θέλουμε να κάνουμε το ευρύτερο δυνατό μέτωπο όλων ανεξαιρέτως των αριστερών, των πατριωτικών, των προοδευτικών, των αντιμνημονιακών φυσικά δυνάμεων για να μπει η χώρα σε μια άλλη τροχιά. Φοβάστε. Απευθύνουμε πρόσκληση. Και για άλλη φορά και από αυτό το βήμα, απευθύνω πρόσκληση για ένα μεγάλο μέτωπο. Μιλάτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου? Πώς δεν μιλάμε? Έχετε επαφή, επικοινωνία, αυτό θέλω. Βεβαίως. Και αυτή η επικοινωνία που έχετε σε προσωπικό επίπεδο, είναι και σε πολιτικό, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, σας οδηγεί σε, μπορεί να οδηγεί σε μια, ας πούμε, συνεργασία? Αυτό επιδιώκω εγώ. Αυτό επιδιώκω. Εσείς το επιδιώκετε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το επιδιώκετε. Θέλει δύο. Η εικόνα που αυτό έχετε... θα ρωτήσετε, εγώ δεν θέλω να δεσμευτώ. Τι εικόνα έχετε? Να δώσω μια απάντηση. Αν υπάρχει θετική προοπτική, λέω. Εγώ βλέπω και αυτό που λέω είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να τραβάει ο καθένας στο δικό του δρόμο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. Έχουμε ένα πανίσχυρο αντίπαλο, ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας, πολύ μεγάλο στόχο. Και για να τον πετύχουμε θέλουμε την ευρύτερη δυνατή ενότητα. Μάλιστα. Εγώ δεν κάνω ένσταση. Δεν λέω ότι θα ταυτιστούμε όλοι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ανταρσία κτλ. Και βεβαίως αυτό το μέτωπο να γίνει σε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα έχει έναν, οπωσδήποτε πρέπει να έχει ένα τρίπτυχο. Για να μπορέσουμε να φύγουμε από τα μνημόνια. Διαγραφή χρέους. Έξω από την Ευρωζώνη, εθνικό νόμισμα, εθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση τραπεζών. Αυτή είναι η αφετηρία. Αφετηρία για να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα. Για να στηρίξουμε μισθούς και συντάξεις. Για να σταματήσουμε τη λιτότητα για τον απλό πολίτη. Μια δεξαμενή τεράστια με αυτά που επισημαίνεται, που δεν έχει να φάει, πάει σε συσσητεία, εξευτελίζεται προσωπικά. Δεν το βλέπει το ευρώ. Δεν το βλέπει το ευρώ. Γιατί όμως δεν έχετε κοντά σας? Έρχεται και θα έρθει. Αλλά κοιτάξτε, εμείς είμαστε ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή. Όχι αντίπαλος, έχουν πέσει όλοι επάνω μας, Μάγκη. Ναι, αλλά έχουν όμως, πέσει όλοι επάνω μας. Έχει όλο το ευρωπαϊκό κατεστημένο, το εχώριο κατεστημένο. Όλοι χτυπάνε την λαϊκή ενότητα. Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι ο αντίπαλός του. Νομίζετε η Νέα Δημοκρατία χτυπάει. Κάνει την Νέα Δημοκρατία για να έχει το άλοθη ότι είναι αντίπαλος, το αντίπαλο δέος, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της ΛΑΕ. Ρωτήστε και τους άλλους, όλους αυτούς οι οποίοι τι αισθάνονται. Καταλαβαίνουν ότι εμείς είμαστε η εναλλακτική λύση, ότι έχουμε εναλλακτικό πρόγραμμα, ότι αυτό που λέμε μπορεί να εφαρμοστεί και να ανοίξει ένα θετικό δρόμο για την Ελλάδα. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα. Θα σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα θα πάει στο εθνικό της νόμισμα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και σημειώστε το αυτό. Σημειώστε αυτά που έχω πει κατά καιρούς και θα δείτε ότι βγαίνουν, γιατί δεν είναι λόγια του αέρα. Να το καταφέρετε. Λοιπόν, επομένως θα πρέπει να πάμε γρήγορα, σχεδιασμένα. Το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να πάει στη Δραχμή? Όχι, δεν ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν αναλάβει την κυβέρνηση, ναι, υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο να πάει?
υπήρχε στο πρόγραμμά μας ότι δεν δεχόμαστε το πάση θυσία μέσα στο ευρώ. Και υπήρχε στο πρόγραμμά μας ότι πάνω απ' όλα έχουμε να βγάλουμε την χώρα από το μνημόνιο. Όταν αναλάβατε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί όταν τη βραδιά που κερδίσατε. Αυτό ήταν ο πρώτος άξονας. Ότι όχι πάση θυσία, αυτό δεν συζητήθηκε. Βεβαίως συζητήθηκε. Ήταν το πρόγραμμά μας. Ήταν η βάση που κινούμαστε. Εμείς βγήκαμε για να καταργήσουμε τα μνημόνια. Και βάζαμε την κατάργηση των μνημονίων πάνω από τις εκβιασμούς και τις απειλές για να μείνουμε ή να φύγουμε από το ευρώ. Όταν αυτό ήταν σαφές. Όταν βάζατε μαχαίρια απ' έξω, στο λαιμό, εσείς τι θα κάνατε τότε, εσείς σαν κυβέρνηση. Ποια θα ήταν η απάντηση, ότι σας κλείνω τη στέγη τη στρόφιγγα, το οξυγόνο, κάνετε τι θέλετε. Ναι. Ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση. Η επόμενη κίνηση είναι στάση πληρωμών, διακοπή αποπληρωμής δηλαδή του χρέους, επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και εθνικοποίησή τους άμεσα, ρευστότητα στην οικονομία, ρευστότητα στην οικονομία και άνοιγμα του δρόμου σε μια άλλη κατεύθυνση. Σε μια άλλη κατεύθυνση πλέον. Διότι η Ελλάδα έτσι θα μπορούσε να έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα με το εθνικό νόμισμα. Τη ρευστότητα στην οικονομία που δεν υπάρχει, έχει στεγνώσει οικονομία και το δεύτερο μεγάλο όπλο, το οποίο δεν καταλαβαίνουν τη σημασία τους όταν μια χώρα είναι, τη σημασία του όταν μια χώρα είναι 8 χρόνια σε ύφεση, είναι η υποτίμηση του νομίσματος. Δύο πράγματα τα οποία είναι εκ των όνου κάνευ για να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση. Λοιπόν, για να φύγουμε από την κρίση. Αλλιώς δεν βγαίνεις από την να κρίση. Να σημειώσουμε αυτή. Δύο τώρα πράγματα. Για τις δημοσκοπήσεις. Ναι, οι δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, μπράβο, κοιτάξτε, μην μείνει έτσι. Οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν, κάνουν, δείχνουν ότι είστε χαμηλά. Ακούστε. Οι δημοσκοπήσεις στέλνουν ορισμένα λεφτά. Ναι. Αν εγώ είχα κάποια λεφτά, θα βλέπατε τη δημοσκόπηση η οποία θα ήταν μία χαρά. Δεχτή λοιπόν, δημοσκοπήσεις όμως με συμφέροντα, με σκοπιμότητες, με συμφέροντα και σκοπιμότητες που όλοι τα ξέρουν, δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Και πολύ περισσότερο όταν οι δημοσκοπήσεις έχουν το 50% να μην απαντάει λοιπόν, ή κρατάμε. Να λέει δεν ξέρω τι θα μια είδηση πρώτα, λοιπόν, ότι θα καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά για την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Βεβαίως. Την κρατάμε σαν είδηση. Μαζί κρατάμε και σαν είδηση επίσης. Και ότι έχετε διάβολο επικοινωνίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου σε προσωπικό επίπεδο και ελπίζετε ότι θα συνεργαστείτε και πολιτικά. Αυτό τώρα μένει να δούμε τι θα πει και η κυρία Κωνσταντοπούλου από αυτό. Γιατί μας είπε σημαντικά πράγματα ο κ. Λαβαζάνης. Αν είχαμε χρόνο θα λέγαμε κι άλλα. Θα σας ξαναέχουμε σύντομα. Νομίζω ότι εδώ πέρα είστε τακτικά. Σας φιλοξενούμε. Αντιπαρατηθέμεθα, αλλά όχι με κακή διάθεση. Καθόλου, με διάθεση καθόλου, να καθόλου, ειδήσεις, καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία σας. Καλή προσπάθεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάντα στη διάθεση. Εμίλιος Λιάτσος ακολουθεί Κόντρα 24. Με το Μάκη Κούρη θα είμαστε αύριο το βράδυ εδώ στις 10. Κόντρα News το πρωί στα περίπτερα αποκαλυπτική και κόντρα.gr για διαδικτυακή 24 ώρα ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να έχετε.